Ε, νομίζω ότι το σημερινό θέμα έχει βαρύνουσα σημασία για δύο λόγους. Ο, η, ο πρώτος λόγος α, έχει, έχει να κάνει καθ' αυτό με την ιστορία. Ε, το φασιστικό φαινόμενο ήταν ένα φαινόμενο που χάραξε βαθιά την ανθρωπότητα και υπάρχουν και γύρω από αυτό αρκετοί μύθοι. Ίσως ο πιο γνωστός μύθος λαϊκός εισαγωγικά είναι αυτός που εξηγεί την ερμηνεία του φαινομένου και την διαξαγωγή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με τη σχιζοειδή προσωπικότητα των Χίτλερ και Μουσολίνη. Αυτό θα προσπαθήσουμε σήμερα να το αποδομήσουμε. Και ο δεύτερος σημαντικός λόγος για τον οποίο πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Γιατί με μια τραγική επικαιρότητα ξανάρχεται το ζήτημα του φασισμού σήμερα αφού σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τα νεοναζιστικά μορφώματα πλέον όχι απλά εισέρχονται στα αστικά κοινοβούλια, αλλά πλέον ε, ασκούν μεγάλη επιρροή σε λαϊκέ μάζε και στη νεολαία. Ε, θα προσεγγίσουμε το φαινόμενο του φασισμού μέσα από έξι άξονε, αυτού που σημείωσα στο πίνακα και που έχετε στι φωτοτυπίε που πήρατε στα χέρια σα. Το πρώτο έχει να κάνει με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο που υπήρχε εκείνη την εποχή. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ίδια την εξέλιξη του φασισμού, ειδικά στη Γερμανία. Θα επικεντρώσουμε στη Γερμανία, γιατί εκεί ήταν η μεγαλύτερη ανάπτυξη και για λόγου οικονομία. Uh, ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με, την, με μια προσπάθεια ερμηνεία της επικράτησης του φασιστικού φαινομένου, ιδιαίτερα πάλι στη Γερμανία, ε, όπου θα το χωρίσουμε σε δύο, ας το πούμε, ενότητες. Μία πριν την κατάληψη της εξουσίας από, Ναζί, από τους Ναζί και μία μετά. Ο τέταρτος άξονας έχει να κάνει με το πώς προσέγγισε το κομμουνιστικό κίνημα του Μοσεπολέμου το φασιστικό φαινόμενο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί οι προσεγγίσεις δεν ήταν ενιαίες, υπήρξε διαπάλη. Το τέταρτο, να δούμε πόσο ο ίδιος ο φασισμός αυτό παρουσιάστηκε. Αυτό σημαίνει ο φασισμός για το φασισμό. Και τέλος, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη παρουσίαση, αν μας πάρει ο χρόνος, δεν νομίζω ότι είναι και το πλέον απαραίτητο, μερικών σύγχρονων προσεγγίσεων γύρω από το ζήτημα του φασισμού. Μάλλον αυτό δεν θα είναι το τέλος, θα τελειώσουμε με μια ηρωική ιστορία, όπως λέει και η φωτοτυπία, την αφήνω για έκπληξη στο τέλος. Ε, ξεκινώντας από το, από το ιστορικό πλαίσιο, πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μετά τη λήξη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο μεγάλος ηττημένος από αυτόν τον Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η Γερμανία. Ε, η οποία υποχρεώθηκε να πάει στη Συνθήκη των βερσαλιων όπου απόλυσε 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από το έδαφος της, ε, γύρω στα 6 εκατομμύρια των κατοίκων της πλέον ε, ε, Ζούσαν στα νεόκοπα κράτη, άρα έχασε και ένα μέρο του πληθυσμού τη. Υποχρεώθηκε να έχει ένα στρατό ο οποίο δεν υπερεύαινε τι 100.000, ε, νούμερο πολύ μικρό για ένα μέγεθος όπως τη Γερμανία, και υποχρεώθηκε επίσης να πάει σε πολεμικέ επανορθώσει. Ε, η συνθήκη των Βερσαλιών ε, ουσιαστικά επιβλήθηκε από του νικητέ του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα ο μόνο επιφανή αστό εκείνη τη εποχή ίσω όχι ο μόνο, αλλά ο κύριο, ο οποίο αντιτάχθηκε στην συνθήκη των Βερσαλιών, ήταν ο γνωστό Κέιν για τους δικούς του δικού του λόγου. Ε, υπογράφηκε το 1919, ξέχασα να πω. Οι οικονομικέ εξελίξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, για τι οικονομικέ εξελίξει σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι το νέο στάδιο του καπιταλισμού, ο υπεριαλισμό όπω καταγράφηκε, κυρίω από τον Λένιν και όχι μόνο από τον Λένιν, είχε πια εδρεωθεί. Τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν η κυριαρχία του μονοπωλίου, της οικονομικής μονάδας που λέγεται μονοπόλιο, το οποίο καθόριζε πια την κίνηση του καπιταλισμού. Το δεύτερο ήταν η συγχώνευση του τραπεζικού με το βιομηχανικό κεφάλαιο. Το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν ότι η εξαγωγή του κεφαλαίου αποκτούσε πλέον μια μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με την εξαγωγή των εμπορευμάτων. Και το τέταρτο ότι πλέον οι διεθνείς ενώσεις των καπιταλιστών συγκροτούσαν οργανώσεις εισαγωγικά, οι οποίες μοιράζανε τον κόσμο. Ε, βεβαίως, ε, αυτά ήταν τα γενικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι είχαμε μία περίοδο μερική σταθεροποίησης του καπιταλιστικού συστήματος και ότι πλέον οι νομένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν εκείνη η υπεριαλιστική δύναμη που ε, απέκτησε την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα σε ε, ορισμένες άλλες. Βεβαίως, το οικονομικό γεγονός που σηματοδότησε ε, την, το, το Μεσοπόλεμο ήταν, αναμφισβήτητα, η κρίση του 1929. Η κρίση του 1929 ήταν η οξύτερη, η σφοδρότερη κρίση που γνώρισε ο καπιταλισμός μέχρι εκείνη την εποχή και είχε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν έμοιαζε πολύ με τις άλλες κρίσεις. Στα, στο εξή. ήταν μια κρίση μακροχρόνια, ενώ οι προηγούμενες κρίσεις κρατούσαν μικρά χρονικά διαστήματα και ανέκαμπτε με σχετική ευκολία η καπιταλιστική οικονομία. Η παραγωγή και οι εμπορικές ανταλλαγές πέσανε στο 1 τρίτο σε σχέση με την περίοδο πριν την έναρξη της κρίσης. Χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα κέντρα του καπιταλισμού, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Γερμανία. Ε, υπέστησαν πλήγμα ε, τόσο και, ε, μάλλον και οι υπόλοιπε χώρες που ήταν, δεν ήταν ιδιαίτερα Αναπτυγμένε βιομηχανικά, όπω και η αγροτική οικονομία, είχαμε σημαντική μείωση των προϊόντων, ενώ σε 56 κράτη ε, ε, υποτιμήθηκε το νόμισμα. Και βεβαίω, ε, όλο αυτό το, το οικονομικό φαινόμενο ε, το ακολούθησε μια μεγάλη στρατιά ανέργων. Μπροστά στη νέα οικονομική κατάσταση που διαμορφώθηκε με βάση την κρίση του 1929, το κεφάλαιο όφιλε να διαμορφώσει μία νέα στρατηγική που άρχισε να φαίνεται θολά θολά στον ορίζοντα και την οποία εισηγήθηκε ο λεγόμενος σωτήρας του καπιταλισμού, ο Keynes. Η νέα στρατηγική απαντούσε ουσιαστικά στο προηγούμενο διαχειριστικό παράδειγμα του καπιταλισμού, δηλαδή στο φιλελεύθερο, του οποίου το δόγμα ήταν το «Laissez faire, laissez passer». Ε, να το πούμε έτσι πολύ εκλαϊκευμένα ίσως και πρόχειρα, ότι αφήστε να κινηθούν ελεύθερα τα εμπορεύματα, τα κεφάλαια κτλ. Ε, ο Κέινς λοιπόν, αντιστρέφοντας το μέχρι τότε οικονομικό δόγμα της εποχής, το νόμο του ΣΕ, σύμφωνα με τον οποίο η προσφορά είναι αυτή που δημιουργεί τη ζήτηση, εισήγαγε ένα νέο οικονομικό μοντέλο διαχείρισης, βάσει του οποίου για να, τον, για να τονωθεί η οικονομία θα έπρεπε να αυξηθεί το εργατικό εισόδημα και ταυτόχρονα να υπάρξουν κρατικές παρεμβάσεις. Αργότερα το γνωρίσαμε αυτό το μοντέλο ως κινσιανό ή ως το λεγόμενο κράτος πρόνοιας. Ε, ένα πρόπλασμα, μια ιδέα αυτού του, πρώτου, αυτού του, του νέου συγγνώμη, διαχειριστικού παραδείγματος, μπορούσε κανένας να διακρίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία του Φόρντ στην Αμερική, τη δεκαετία του 10 κιόλας, όπου ο Φόρντ αποφάσισε και διπλασίασε τα μεροκάματα των εργατών του. Ε, προς μεγάλη τους έκπληξη, οι υπόλοιποι βιομηχανοί τον ρώταγαν γιατί το έκανε αυτό και απαντούσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι αν δεν αγοράσουν οι εργάτε τα αυτοκίνητα που παράγω, τότε ποιο θα τα αγοράσει. Όπω βεβαίω ένα πρόπλασμα του διαχειριστικού νέου παραδείγματο, δηλαδή του κινησιανού μοντέλου, μπορεί κανένα να διακρίνει στην περίφημη πολιτική τη Αμερική που πήρε το όνομα New Deal. Μια νέα συμφωνία που ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα κοινωνικό συμβόλαιο ταξική ειρήνη. Γιατί ποτέ δεν ήταν το οικονομικό σχέδιο από μόνο το, ένα στεγνό οικονομικό σχέδιο. Ήταν ταυτόχρονα και ένα πολιτικό, είχε πολιτική στόχευση. Αυτά, αυτές ήταν σε γενικές γραμμές οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Περνάμε στον δεύτερο άξονα, την εξέλιξη του φασισμού στην ίδια τη Γερμανία. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι η συνθήκη των Βερσαλιών ήταν ε, ε, μια συνθήκη με βαρύτατους όρους για τη Γερμανία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο πληγωμένη βγήκε η Γερμανία από αυτόν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Είχε μια καταστραμμένη βιομηχανία, δύο εκατομμύρια νεκρούς, τη γεωργική τη παραγωγή αφανισμένη, φαινόμενα υποσιτισμού και επιδημιών, μια πτώση των μισθών και όλα αυτά τα φαινόμενα οδήγησαν το 1918 στη Γερμανία σε μια γενική πολιτική απεργία. Το 1918, την ίδια χρονιά που εκδηλώθηκε η Γενική Πολιτική Απεργία, Διαμορφώνεται ε, κυβέρνηση με τη, με τη συμμετοχή της σοσιαλδημοκρατίας. Η σοσιαλδημοκρατία με τη στάση της δυστυχώς είχε στηρίξει το γερμανικό υπεριαλισμό. Ταυτόχρονα ως πρώτο κομμουνιστικό μόρφωμα υπήρχαν οι Σπαρτακιστές, αλλά εκείνη την εποχή ακόμα δεν μπορεί κανένας να πει ότι ήταν μια δύναμη με ιδιαίτερη βαρύτητα, οργανωτικά τουλάχιστον. Το 18ο και ενώ πόλεμος ο είναι χαμένος για τη Γερμανία, η Γερμανία αποφασίζει να στείλει στρατό να συγκρουστεί με τους Άγγλους. Οι, οι ναύτες και οι στρατιώτες ε, της Γερμανίας, κατανοώντας ότι αυτό είναι μια ε, ενέργεια άνευ νοήματος, εφόσον ο πόλεμος ήταν ο χαμένος, ξεσηκώνονται. Δημιουργούνται λοιπόν, δημιουργείται μια γενικότερη αναταραχή όχι μόνο στο στρατό το γερμανικό, αλλά και στη γερμανική κοινωνία, Uh, όπου στις πρώτες uh, διαδηλώσεις που υπήρχαν, uh, υπήρξε η κρατική απάντηση με βία και με δολοφονίες. Μάλιστα, είχαμε οκτώ δολοφονίες ναυτών σε αυτές τις εξεγέρσεις. Uh, όμως, οι εξεγέρσεις αυτές είχαν αποτε ως αποτέλεσμα το γκρέμισμα της γερμανικής μοναρχίας uh, και ουσιαστικά διαμορφώνονται σοβιέτ στη Γερμανία μια προεπαναστατική κατάσταση και οι Σπαρτακιστές ανακηρύσουν τη Γερμανία εκείνη την χρονιά ως ελεύθερη σοσιαλιστική δημοκρατία. Τα πράγματα δεν ήταν πολύ ρόδινα για το καταστημένο το γερμανικό και βεβαίως μπροστά σε αυτήν την κατάσταση η αστική τάξη της Γερμανίας ξεκίνησε να αντεπιτίθεται και να αναδιοργανώνεται. Ε, ενώ ταυτόχρονα έχει μπει πλέον και στην ημερήσια διάταξη η δημιουργία ενός κομμουνιστικού κόμματος. Τον Ιανουάριο του 19 καταστέλλονται άγρια οι εργατικές διαδηλώσεις, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας που ήδη έχει δια, δια, δημιουργηθεί κηρύσσεται εκτός νόμου και είναι η χρονιά που ε, δολοφονούνται οι Λούξεμπρουκ με το Λίγκμπνεκτ. Οπότε το, εκείνη τη χρονιά η επανάσταση πλέον ιτάται και περνάμε, εισερχόμαστε στη Γερμανία σε μία νέα περίοδο που κράτησε από το 1919 έως το 1933, και έμεινε ε, γνωστή στην ιστορία ως η Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης ήταν μια κατάσταση αντιφατική, όπου λήφθηκαν ορισμένα αστικοδημοκρα... αστικοδημοκρατικά μέτρα απαραίτητα για την ανάπτυξη του καπιταλισμού, αλλά και για τον κατευνασμό της κοινωνικής έκρηξης, από τη μία, και από την άλλη υπήρχαν ταυτόχρονα, υπήρχε και η λήψη αντιδραστικών νόμων και μέτρων. Είναι η περίοδο όπου ιδρύονται πλέον φασιστικέ οργανώσει, αρκετέ. Ο πυρήνα του είναι αξιωματική του στρατού, νεολαία τη αστική τάξη και ξεπεσμένα Λούμπεν στοιχεία. Ε, και ο στόχο, ο δεδηλωμένο στόχο αυτών των πρώτων φασιστικών οργανώσεων είναι να καταργήσει τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη, δηλαδή ουσιαστικά το αστικό πολιτικό σύστημα εκείνη τη εποχή, να συντρίψει το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Γερμανία και να εγκαθιδρύσει ανοιχτή δικτατορία. Το Μόναχο ε, θεωρείται και είναι το κέντρο αυτών των φασιστικών οργανώσεων και το 21 πλέον αρχηγός του φασιστικού κόμματος, ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία είναι ο Χίτλερ. Ε, φτάνουμε στην κρίση του 29, όπου αναφερθήκαμε κυρίως για τις επιπτώσεις που υπήρχαν σε παγκόσμιο επίπεδο, να δούμε ειδικά τις επιπτώσεις που υπήρχαν στη Γερμανία. Στη Γερμανία η παραγωγή έπεσε θεαματικά κατά 47%, περισσότερο, περισσότερο δηλαδή και από το μέσο όρο που ανάφερα πριν. Κλείνουν μεγάλες τράπεζες και 68.000 επιχειρήσεις, τεράστια νούμερα, 8 εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι πλέον άνεργοι, έχουμε όξυνση της ταξικής πάλης και τα μονοπόλια ε, στην αρχή ίσως δειλά έπειτα πιο φανερά και ανοιχτά στηρίζουν πλέον και οικονομικά τους ναζί. Η προπαγάνδα των Ναζί σε αυτή την περίοδο επικεντρώνει στους εξής άξονες. Καταδικάζουν τη συνθήκη των Βερσαλιών, που όπως είπαμε ήταν ιδιαίτερα επώδυνη για τη Γερμανία. Μιλάνε για την ανάγκη άρσης των στρατιωτικών περιορισμών. Θυμηθείτε ότι μέσω της συνθήκης των Βερσαλιών ο γερμανικός στρατός είχε περιοριστεί μόνο στα 100.000 άτομα. Αξιώνουν την επανάκτηση των χαμένων γερμανικών εδαφών που προέκυψαν από την ήττα του τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύσσουν τη θεωρία του ζωτικού χώρου, ότι το γερμανικό έθνο χρειάζεται επιπλέον χώρο για να αναπτυχθεί, εξαγγέλουν την καταπολέμηση τη ανεργία και την αύξηση ε, των εργατικών εισοδημάτων, μιλάνε για κατάργηση των ενοικίων για μικροαγρότε, για μείωση των φόρων για μικροεμπόρου και επάγγελματοβιοτέχνε, για τη δημιουργία νέου στρατού και υπόσχονται το τσάκισμα του μαρξιστικού κινδύνου. Με βάση το δεδομένο ιστορικό πλαίσιο και με βάση την επιτυχημένη από την πλευρά του εννοώ επιτυχημένη προπαγάνδα που ανέπτυξαν και επικέντρωσαν σε αυτού του άξονε, το 1930 φτάνουν στο αξιοπρόσεκ... αξιοπρόσεκτο ποσοστό του 18,3%. Το 32, το 1932, δηλαδή δύο χρόνια αργότερα, γίνονται προεδρικές εκλογές ε, σχηματίζεται η κυβέρνηση του Παπέν, η οποία συνδέεται με φασιστικέ οργανώσει. Τον Ιούλιο τη ίδια χρονιά οι Ναζί καταλαμβάνουν το 37,4% είναι η περίοδο όπου η Κλάρα Τσέτκιν, ηγετική μορφή του κομμουνιστικού κινήματο στη Γερμανία, καλεί το λαό σε απόκρουση του φασισμού. Και το 1933 αρχίζουν ε, να γίνονται όλο και πιο πυκνέ οι συναντήσει των Ναζί με του ε, Γερμανού βιομηχάνου. Και το φτάνουμε στο 1933 όπου οι Ναζί πλέον καταλαμβάνουν το ποσοστό του 43,7% το μεγαλύτερο ποσοστό. Εκεί παρά το, μεγαλο, με, παρά το μεγάλο ποσοστό τους δεν είχαν την πλειοψηφία στο γερμανικό κοινοβούλιο και με πραξικοπηματικό τρόπο ακυρώνουν την εκλογή 81 βουλευτών κομμουνιστών οπότε και με αυτόν τον τρόπο ανακτούν την πλειοψηφία. Ακολουθεί μια περίοδο στην Γερμανία τρομοκρατίας, με συλλήψεις, με βασανισμούς με δολοφονίες, με δημιουργία ε, στρατοπέδων συγκέντρωσης και μάλιστα σε έξι εβδομάδες είναι χαρακτηριστικό ότι φυλακίστηκαν 18.000 Γερμανοί κομμουνιστές. Ενώ ταυτόχρονα διαλύονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, δημεύονται οι περιουσίες των συνδικάτων, φυλακίζονται οι ηγέτες τους και εκτός νόμου τελικά ε, τίθεται και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Και ο κατά το γνωστό ε, ιστορικό γεγονός, ο Δημητρόφ οδηγείται σε δίκη γιατί είχε κατηγορηθεί για τον εμπρεσμό του Reichstag, ο οποίο κατά δική του ομολογία μετά τον Ναζί τον είχαν οργανώσει οι ίδιοι. Αυτά όσον αφορά στο δεύτερο άξονα, δηλαδή την ανάπτυξη του ναζισμού στη Γερμανία. Νομίζω ότι από τα πιο ενδιαφέροντα όμως ζητήματα, κατά την δική μου άποψη, είναι να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε πώς αυτέ ε, αυτές οι δυνάμεις, δυνάμεις δηλαδή της απόλυτης υπο... οπισθοδρόμησης, της φρίκης, μιας φρικώδους ιδεολογίας, κατάφεραν να παρασύρουν τόσο, μεγάλο... τόσο μεγάλα τμήματα του γερμανικού λαού. Ε, κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αυτή η αγριότητα που χρησιμοποίησε και για τον εσωτερικό και για τον εξωτερικό εχθρό ο ναζισμός έγινε ευρύτερα αποδεκτή από τον γερμανικό λαό. Γιατί αλήθεια πώς να δοθεί εξήγηση όταν ο Χίμλερ έλεγε χαρακτηριστικά με απίστευτη κοινικότητα το εξή. Το αν άλλοι άνθρωποι ζουν άνετα ή λιμοκτονούν, με ενδιαφέρει μόνο στο βαθμό που τους χρειαζόμαστε ως σκλάβους για τον πολιτισμό μας. Το αν 10.000 Ρωσίδες θα πεθάνουν από εξάντληση, καθώς σκάβουν ένα αντιαρματικό όρηγμα, με ενδιαφέρει μόνο στο βαθμό που το όρηγμα αυτό είναι χρήσιμο για τη Γερμανία θα σας μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μεταξύ μας θα πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν θα το αναφέρουμε δημόσια. Εννοώ την εκένωση του εβραϊκού πληθυσμού, την εξέντωση όλων των Εβραίων. Οι περισσότεροι από εσά γνωρίζουν τι σημαίνει να βλέπει κανείς 100, 500 ή 1000 πτώματα σουριασμένα το ένα πάνω στο άλλο. Να τακτοποιούμε αυτές τις στίβες και την ίδια στιγμή εκτός από εξαιρέσει που αφήλονται σε ανθρώπινη αδυναμία, να παραμένουμε ευπρεπεί. Αυτό είναι που μας έχει κάνει σκληρός. Πρόκειται για μια σελίδα δόξα στην ιστορία μας, μια σελίδα που ανάλογη της ως τώρα ούτε θα γραφτεί ποτέ στο μέλλον. Για να δώσουμε λοιπόν, να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια ερμηνεία πώς όλο αυτό το φρικό πλαίσιο έγινε αποδεκτό. Είπα ε, εισηγητικά ότι ε, θα εντοπίσουμε τα αίτια νίκης και ανόδου, ας πούμε, του φασισμού σε δύο περιόδους. Η μία είναι πριν την κατάληψη της εξουσίας και είναι, η άλλη είναι μετά. Ξεκινάμε με την, πριν κατάληψη, με την περίοδο πριν την κατάληψη της εξουσίας. Οι Ναζί είχαν απόλυτη επίγνωση, κατά την ταπεινή μου άποψη, της εποχής, της εποχής που ζούσανε. Απόλυτη. Και της κρίσης και πώς μπορούσαν να την αξιοποιήσουν την κρίση. Δεν είναι τυχαίο ότι ως προσδιορισμό του κόμματός τους χρησιμοποίησαν δύο λέξεις. Το εθνικό, το εθνικισμός μάλλον, και το σοσιαλισμό. Το ναζιστικό κόμμα λεγόταν, χαρακτηριζόταν ως εθνικοσοσιαλιστικό. Και ίσως σε πρώτη ε, ανάγνωση αυτό φαίνεται λίγο παράδοξο. Πώς είναι δυνατόν ένα φασιστικό κόμμα να εμπεριέχει μέσα στο χαρακτηρισμό του, στο, στον πολιτικό του χαρακτηρισμό, την έννοια του σοσιαλισμού. Δεν είναι καθόλου Μα καθόλου τυχαίο το γεγονό ότι το επαναστατικό κίνημα στη Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία βρισκόταν σε μία άνοδο ή σε μία σχετική άνοδο. Ή δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 17 είχε εγκαθιδρυθεί ε, στη Ρωσία το πρώτο εργατικό κράτο. Οι Πολσεβίκοι είχαν νικήσει, και αυτό πλέον ήταν ένα ε, ζήτημα ζωή και θανάτου για τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι μετά την επανάσταση. Στη Ρωσία, την οικηφόρα Επανάσταση, οι υπεριαλιστικέ δυνάμει και όχι μόνο αυτέ, ανάμεσά του και η Ελλάδα, εννοώ τι χώρε, όχι τι υπεριαλιστικέ, στείλανε στρατεύματα για να καταπνίξουν την ε, νεογέννητη εργατική εξουσία. Άρα αυτό ήταν ένα ε, ε, στρατηγικό στόχο που έπρεπε να θέσουν. Ε, για, για να το πετύχουν αυτό, έπρεπε να ξεγελάσουν, να το πούμε πολύ απλά, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Διότι η Επανάσταση η Ρωσική και το Κομμουνιστικό Κόμμα ασκούσε τότε μια πολύ μεγάλη έλλειψη και επιρροή. Ο λόγος λοιπόν αυτός ήταν που του οδήγησε στην υιοθέτηση της έννοια του σοσιαλιστικού. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μερικούς άξονες μόνο από το πρόγραμμα των Ναζί όπως κατατέθηκε αυτό το 1920 και θα γίνει κατανοητό περισσότερο νομίζω αυτό που λέω. Κοιτάξτε πώς παίζουν σε δύο επίπεδα και στο εθνικιστικό και ταυτόχρονα σε πολλά εισαγωγικά στο σοσιαλιστικό. Απαιτούμε την ένωση όλων των Γερμανών σε μια μεγάλη Γερμανία με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης όλων των λαών. Απαιτούμε ο γερμανικός λαός να έχει ίσα δικαιώματα με εκείνα των άλλων εθνών και ότι οι συνθήκες ειρήνης των Βρασαλιών και του Αγίου Γερμανού πρέπει να καταργηθούν. Απαιτούμε γη και έδαφος, απικίες, το αναφέρουν έτσι, για τη διατήρηση του λαού μας και για την εγκατάσταση του πλεονάζοντα πληθυσμού μας η θεωρία του ζωτικού χώρου. Μόνο εκείνοι που είναι συμπατριώτε μα μπορούν να γίνουν πολίτε. Μόνο όσοι έχουν γερμανικό αίμα, ανεξαρτήτω δόγματο, μπορεί να είναι συμπατριώτε μα. Συνεπώ, κανένα Εβραίο δεν μπορεί να είναι συμπατριώτη. Αυτά τα τέσσερα, τέσσερα αιτήματα, είναι τέσσερι άξονε στο πρόγραμμα των Ναζί, συμπυκνώνουν νομίζω με τον καλύτερο τρόπο την, ε, ε, τη μιλιταριστική, υπεριαλιστική, εθνικιστική ιδεολογία των Ναζί. Κοιτάξτε τώρα πώ παίζουν στο επίπεδο του σοσιαλισμού πάλι σε εισαγωγικά. Μάλιστα, αν κάποιο δεν ήξερε ότι πρόκειται για το πρόγραμμα των Ναζί, μπορεί να τον ξεγελούσε. Απαιτούμε την εθνικοποίηση όλων των τραστ. Απαιτούμε μια γενναιόδερη αύξηση των συντάξεων γύρατο. Απαιτούμε τη δημιουργία και τη διατήρηση μια υγιού μεσαία τάξη, την άμεση κοινοτικοποίηση των μεγάλων καταστημάτων τα οποία θα ενοικίζονται φθηνά σε μικρού τεχνίτε και να δοθεί μέγιστη μέρημνα στο να εξασφαλιστεί ότι οι μικρέ επιχειρήσει θα παραδίδουν τι προμήθειε που απαιτούνται από το κράτο, τι επαρχίε και του Δήμου. Απαιτούμε να διεξαχθεί ανηλαιή πόλεμο ενάντια σε εκείνου που εργάζονται προ ζημιά τη κοινή ευημερία. Προδότε, τοκογλήφοι, κερδοσκόποι κλπ. θα πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο, ανεξάρτητα από θρησκεία ή φυλή. Το κράτο έχει την υποχρέωση να συμβάλλει στην άνοδο του επίπεδου τη εθνική υγεία με την παροχή κέντρων Πρόνοια μητρότητα, με την απαγόρευση τη εργασία ανελίκων, με την αύξηση τη φυσική κατάσταση μέσω τη εισαγωγή των υποχρεωτικών αθλοπαιδιών και τη γυμναστική, καθώ και τη μεγαλύτερη δυνατή ενθάρρυνση των οργανώσεων που ασχολούνται με τη φυσική αγωγή των νέων. Α, α، αυτό είναι το πιο κουφό που θα σα διαβάσω. Απαιτούμε την κατάργηση του τακτικού στρατού και τη δημιουργία ενό εθνικού λαϊκού στρατού. Για την εκπλήρωση αυτού του προγράμματο απαιτούμε η δημιουργία, τη δημιουργία μια ισχυρή κεντρική αρχή του κράτου ή, ή ανεφόρον, εξουσία του πολιτικού κεντρικού κοινοβουλίου σε όλο το κράτο και όλε οι οργανώσει του. Οπότε νομίζω γίνεται πολύ σαφέ πώ ε, παίζανε με αυτό και πώ εξαπατούσαν. Αυτό λοιπόν είναι ο ένα λόγο. Μπόρεσαν σε επίπεδο προπαγανδιστικό να παντρέψουν δύο έννοιε αυτό του εθνικισμού και του σοσιαλισμού και πιάσαν σε εισαγωγικά, βάλτε το και αυτό, το συμφιγμό της εποχής. Ένα δεύτερο λόγο, κατά τη γνώμη μου, που είναι απαραίτητη προπόθεση για να ανδρωθεί ένα αντιδραστικό ή ένα αστικό κόμμα, είναι η στήριξη από τα μονοπόλια. Ξέρουμε πλέον ότι όλες οι γνωστέ ε, γερμανικέ βιομηχανίε, αυτέ που υπάρχουν και σήμερα, στήριξαν με πολύ μεγάλη ευκολία ε, και οικονομικά και με όποιον άλλο τρόπο ε, το, τους Ναζί. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στο ντοκιμαντέρ του Άρχαντ Στεφάνου, τον Αληθινό Φασισμό, αυτό που γράφουμε και στη φωτοτυπία, αναφέρω μόνο χαρακτηριστικά ότι το, το 1932, σε μια μυστική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Ντίσσελντορφ, με τη συμμετοχή 300 αντιπροσώπων του χρηματιστικού κεφαλαίου, ο Χίτλερ ανέπτυξε εκεί το πρόγραμμά του του Εθνικού Κόμματο και υποσχέθηκε στα γερμανικά μονοπόλια να ξεριζώσει τον μαρξισμό. Ε, οπότε από την πλευρά του οι μονοπωλιακοί όμιλοι ε, δήλωσαν την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή τους απέναντι στο Χίτλερ. Το 1933 τα μονοπόλια πάλι εγκρίνουν τους, τους, στόχους του Χίτλερ και δημιουργούν ταμείο με 3 εκατομμύρια μάρκα για τη στήριξη του Εθνικού Σοσιαλιστικού κόμματο. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τους οποίους μπόρεσε το Ναζιστικό Κόμμα να έχει την πορεία που σημειώθηκε. Ο τρίτο λόγο, πάντα αναφερόμενοι στην περίοδο πριν την κατάληψη τη εξουσία, είναι η ίδια η στάση τη σοσιαλδημοκρατία, που ήταν ε, με τον πιο ήπιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε προδοτική απέναντι στο λαϊκό κίνημα. Να αναφέρω μόνο χαρακτηριστικά ότι το 1929, στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, υπήρξε απαγόρευση από την αστυνομία. Ε, το εργατικό κίνημα φυσικά αγνώρισε την απαγόρευση. Έγινε πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση. Οι εργάτες αντιμετωπίστηκαν με, με ένοπλη βία. Υπήρξαν δολοφονίες. Και το φοβερό είναι ότι ο, ο επικεφαλής της αστυνομίας ήταν σοσιαλδημοκράτης. Λέω ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ή, οι σοσιαλδημοκράτες ε, απέκρουσαν τις εκκλήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για να συμπήξουν ένα μέτωπο αντιφασιστικό και να αντιμετωπίσουν από κοινό από κοινού το αντιφα... τον α... φασιστικό κίνδυνο. Βεβαίω, για να είμαστε δίκαιοι ε, και να μην ορειοποιούμε τι καταστάσει, θα πρέπει να, φε... να αναφέρουμε ότι ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα με το δικό του τρόπο είχε και αυτό τι ευθύνε του, γιατί στου κόλπου του Κομμουνιστικού Κόμματο, θα το πούμε λίγο παρακάτω, αναπτύχθηκε η περίφημη, σε εισαγωγικά περίφημη και αυτό, θεωρία του σοσιαλφασισμού, που εμπόδισε αυτή τη δημιουργία ενό κοινού αντιφασιστικού μετόπου. Πάμε στην κατάληψη, πάμε στην περίοδο μετά την κατάληψη τη εξουσία. Όπου πλέον τα πράγματα είναι βεβαίω πιο εύκολα γιατί όταν ο άλλο έχει τα ενία τη εξουσία στα χέρια του, μπορεί ε, να παίξει πιο ελεύθερα. Το πρώτο, ε, ο πρώτο λόγο που σχετίζεται με την άνοδό του ήταν βεβαίω η άσκηση τρομοκρατία. Ε, είπαμε και πριν ότι τις πρώτες εβδομάδες συνελήφθησαν ε, κομμουνιστές, μέλη του κομμουνιστικού κόμματος, αλλά βεβαίως δεν ήταν η, η μόνη τρομοκρατική ενέργεια από την πλευρά του ναζιστικού, ε, της ναζιστικής κυβέρνησης. Δημιουργήθηκαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκεί δεν βρήκαν χώρο μόνο οι κομμουνιστές, αλλά αργότερα και οι σοσιαλδημοκράτες, οι Εβραίοι, οι Ομοφυλόφιλοι, ε, οι Τσιγκάνοι, μειονότητες εν γέννη. Ε, ε, ενώ το 1934 Υπήρξε η, η γνωστή νύχτα, η νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών, όπου εκεί εκαθαρίστηκαν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Ναζιστικού Κόμματο. Επρόκειτο για εκείνο το κομμάτι του Ναζιστικού Κόμματο που είχε πιστέψει στα αλήθεια στι σοσιαλιστικέ ε, ιδέε, α πούμε, που επαγγέλλονταν που οι Ναζί, ε, και προκειμένου να τους ελέγξουν, του ε, καθαρίσανε. Ενώ το 1938 υπήρξε η άλλη περίφημη νύχτα, η νύχτα των μεγάλων κρυστάλλων, όπου ήταν η αρχή του Πογκρόμ για τον εβραϊκό πληθυσμό. Παραμένουμε στο κομμάτι της τρομοκρατίας, όπου πρέπει να πούμε ότι η τρομοκρατία δεν ασκήθηκε μόνο με τη βία, όπως την έχουμε συνήθως ε, στο μυαλό μας με ξύλο δολοφονίες κτλ., αλλά ασκήθηκε και σε εργασιακό επίπεδο. Σε εργασιακό επίπεδο εφαρμόστηκε η καταναγκαστική εργασία, κατά την οποία οι Ναζί επέρονταν, μέσω της οποίας οι Ναζί επέρονταν ότι εξάλληψαν την τεράστια ανεργία που υπήρχε, των 8 εκατομμύριων ανέργων. Τι έκαναν λοιπόν, τους βάζαν υποχρεωτικά και δουλεύανε, η, η, αμοιβή τους ήταν ένα πιάτο φαγητό, ήταν αμυστή δηλαδή η εργασία και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, η υπομορφή κοινωνικών παροχών, εν πάση περιπτώσει η ανταμοιβή, είναι χαρακτηριστικό ότι από τα στοιχεία που υπάρχουν εκείνης της εποχής, από τα επίσημα στοιχεία, τα ανεφέρει ο Σέρτζιο Μπολόνια σε ένα, μια, ένα μικρό βιβλίο που έχει γράψει. Η, η κατηγορία αυτών των εργαζομένων εργαζόταν από 80 έως 110 ώρες εβδομαδιαίως. Ε, πιθανολογώ, δεν το ξέρω αυτό, ότι δεν είχαν Σαββατοκύριακα. Αν υποθέσουμε ότι δούλευαν και τα Σαββατοκύριακα, καταλαβαίνετε ότι δούλευαν περίπου 12 με 15 ώρες την ημέρα. Αμυστή, το τονίζω. Επίση, επίσης, για να καταστήλει τις εργατικές αντιδράσεις, το καθεστώς των το Ναζί εξαπέλυσε μία ε, πραγματική πλημμυρίδα βίας απέναντι στο εργατικό κίνημα και μία πλημμυρίδα ε, με διώξεις δικαστικές. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι υπήρξαν για ε, εργατικά ζητήματα 8.294 χρόνια φυλάκισης. Και ιδιαίτερο ρόλο βεβαίως στην τρομοκρατία Έπαιξε, έπαιξε η δημιουργία των ΕΣΕΣ. Ο δεύτερος λόγος που έχει να κάνει με την επικράτηση των Ναζί, αναφερόμαστε πάλι στην περίοδο μετά την κατάληψη της εξουσίας, έχει να κάνει με ορισμένα υλικά κίνητρα. Οι Ναζί ξέρανε πάρα πολύ την τακτική, να χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά την τακτική του καρότου και του μαστίγιου. Το πρώτο που περιγράψαμε με τη βία ήταν προφανώς η τακτική του μαστίγιου, την τακτική του καρότου ήταν επίσης πολύ επιδέξη και αποτελεσματική. Αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά μέτρα, τα οποία έλαβαν, ε, τα αναφέρει ο Γκέ Τζάλι στο βιβλίο του το, το, «Το λαϊκό κράτος του Χίτλερ», τα οποία ε, παίξανε, κατά τη γνώμη μου, ίσως τον, τον, τον πιο ουσιαστικό ρόλο. Εισήγαγαν τον μέχρι τότε άγνωστο όρο διακοπέ, για του εργαζόμενου. διπλασίασαν τον αριθμό των αργιών, στις οικογένειες των στρατιωτών καταβαλόταν το 85% του τελευταίου μισθού που λάμβαναν πριν να φύγουν για το μέτωπο. Πολύ σημαντικό. Ε, ε, σκεφτείτε ότι αντίστοιχα ε, το επίδομα που δίναν στις οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών ή των Γάλλων, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 50%. 85% δίναν οι Ναζί. Δεν επιβαρύνθηκαν με πολεμικούς φόρους αγρότες, ε, μικροί και μεσαίοι υπάλληλοι και δημόσιοι υπάλληλοι σε μεγάλο βαθμό. Αυξήθηκαν κάποιε συντάξει για του μικροσυνταξιούχου, πάγωσε η τιμή των ενοικίων, απαγορεύτηκε η κατάσχεση λόγω χρεών και φρόντισαν να κρατηθούν σταθερέ τιμέ. Συνδυάστε τώρα το ένα από αυτά τα γεγονότα, το γεγονό δηλαδή ότι οι οικογένειε των Γερμανών στρατιωτών λάμβαναν το 85% του τελευταίου μισθού, με το γεγονό το εξή. Υπήρχε ένα στρατιωτικό δόγμα τη Wehrmacht που έλεγε ότι η Wehrmacht οφείλοι, εφόσον βρίσκεται. Σε χώρε κατοχή να αυτοχρηματοδοτείται. Που, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να ελαϊλατήσουν. Έτσι λοιπόν, ή κάνανε ανταλλαγέ που ήταν ει βάρο των κατεχόμενων χωρών, ή απλώ λαϊλατούσαν. Μπορούσαν λοιπόν οι Γερμανοί στρατιώτε σε αυθονία στι οικογένειέ του να στέλνουν διάφορα προϊόντα. Για παράδειγμα, από την Ελλάδα στέλνανε καπνό, από την Νορβηγία στέλνανε ρέγγε, από τη Γαλλία στέλνανε ε, βελούδο με τάξη και κ.ο.ο.κ. Ξή. Το αποτέλεσμα, αν το συνδυάσετε αυτό, με το γεγονός ότι ε, λάμβαναν το 85% του τελευταίου μισθού, το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλές από τις οικογένειες, στη, στην καλή φάση, εντάξει, γιατί υπήρχε και φάση εξαθλίωσης μετά προς το τέλος του πολέμου, ε, το αποτέλεσμα ήταν ότι το εισόδημά τους ήταν μεγαλύτερο από αυτό πριν από τον πόλεμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό, κατά τη γνώμη μου, εξηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ερμηνεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανοχή του γερμανικού πληθυσμού και των ίδιων των Γερμανών στρατιωτών. Φανταστείτε δηλαδή πο πολλές φορές αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν στο δίστομο για παράδειγμα να μπαίνουν να σφάζουν τον πληθυσμό, να σφάζουν γυναίκες που ήταν έγκες πετώντα τα έμβρια κάτω, υπάρχουν τέτοιες περιγραφές, και μετά να στρώνουν τραπέζι να τρώνε. Αυτό μπορεί να γίνει κάτω υπό την υπήρεια ε, ε, ναρκωτικών, δεν ξέρω α πούμε, ή πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρότατο υλικό κίνητρο και ιδεολογικά κίνητρα. Ε, Τρίτο και τελευταίο που εξηγεί την επικράτηση, την άνοδο και επικράτηση του φασισμού ήταν φυσικά η ναζιστική προπαγάνδα. Όπου ο μάστορα ε, και ο αρχηγό και ο επικεφαλή αυτή τη προπαγάνδα ήταν ω γνωστό ο Γκέμπελ. Ο Γκέμπελ, λοιπόν, για τον Γκέμπελ, ε, έλεγε χαρακτηριστικά ότι η προπαγάνδα αφορούσε την τέχνη να αντιλαμβάνεται κανεί την ψυχή ενό λαού και να επικοινωνεί με τα λαϊκά στρώματα με κατανοητή ορολογία και εκφράσεις. Πάρα πολύ πετυχημένο. Ήξερε τι έκανε. Να πω μόνο χαρακτηριστικά, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για την προπαγάνδα του Ναζί, να πω μόνο χαρακτηριστικά ότι ανάμεσα στο 1933 και στο 1944 παρήχθησαν περισσότερες ταινίε στη Γερμανία από ότι στο Hollywood. Υπήρχε μια πλημμυρίδα. Όπως επίσης φτιάξανε πάρα πολύ φθηνά ραδιόφωνα για να μπορεί ο κόσμος να, πάρει, να παίρνει τα ραδιόφωνα και βεβαίως ακολουθούσε η προπαγάνδα των Ναζί μέσω των ραδιοφώνων. Μνημιώδες έργο σε, στα έργα που παρήγαγαν είναι το, το χειρότερο, θεωρείται το χειρότερο αντισημητικό έργο, ε, ο αιώνιος Εβραίος, όπου ε, παρουσιάζονται σκηνές με τους Εβραίους να είναι τεμπέλιδες, ε, ουσιαστικά να είναι παράσιτα της γερμανικής κοινωνίας, να, να, να σφάζουν ζώα με πολύ βίαιο τρόπο και Και μάλιστα αυτή η ταινία έχει απαγορευτεί. Δεν, δεν είναι διαθέσιμη για το κοινό, παρά μόνο σε ομάδες επιστημονικές που κάνουν συγκεκριμένες μελέτες. Δεν προβάλλεται δηλαδή δημόσια. Πάμε στο τέταρτο άξονα, που έχει να κάνει με τις προσεγγίσεις του κομμουνιστικού κινήματος απέναντι στο φασισμό, που όπως είπαμε δεν ήταν ενίες. Υπήρχε αντιπαράθεση. Στο τέταρτο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1922, εκείνη μάλλον την περίοδο, δημιουργήθηκαν στην Ιταλία, δημιουργήθηκε στην Ιταλία το πρώτο αντιφασιστικό σώμα σε όλη την Ευρώπη. Ήταν η περίφημη Αρντίδη Ντελπόπολο. Ε, οι ίδιοι, οι ίδιοι πολλέ φορέ αυτοπροσδιορίζονταν ω αναρχικοί, αλλά υπάρχει μια θολούρα σε αυτό. Υπάρχουν γραπτά του Γκράμψη, ο οποίο ισχυρίζεται ότι το πρόπλασμα αυτή τη ομάδα ήταν οι σοσιαλδημοκράτε, Πολλές φορές οι ίδιοι παρουσιάζονται και ως κομμουνιστές, ήταν τέλος πάντων ένα μείγμα κάπως θολό πολιτικά. Όμως ήταν η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη που αποφάσισε στην Ιταλία να συγκρουστεί με τον φασισμό. Και οι συγκρούσει ήταν συγκρούσει. Δεν ήταν δηλαδή χάδια. Υπήρξε λοιπόν, μπήκε τότε το δίλημα στο Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ιταλία πώ θα του αντιμετωπίσει. Επικεφαλή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ιταλία εκείνη την περίοδο ήταν ο Μπορντίγκα, ένα ακραίο αριστεριστή, σεχταριστή, ο οποίο δεν ήθελε καμία επαφή και κανένα συγχρονισμό με του Σαρντίν Τελπόπολο. Αντιθέτω, όπω φαίνεται από τα γραπτά του Γκράμψη, ο Γκράμψη είχε άλλη προσέγγιση και πίστευε ότι έπρεπε να βρεθεί στον δρόμο με την εν λόγω ομάδα. Ε, στο τέταρτο συνέδριο λοιπόν τη Κομμουνιστική Διεθνού, ασκήθηκε κριτική για την τακτική του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματο απέναντι στου Σαρντίν Ντελπόπολο, ότι ήταν δηλαδή μια τακτική λανθασμένη. ο Ζινόβιεφ και ο Ράντεκ που είχαν ε, νήξεις απέναντι στο ζήτημα του φασισμού δείχνουν να καταλαβαίνουν το πρόβλημα, πόσο βαθύ είναι για το κίνημα και για την ανθρωπότητα. Και τέλος, το, το συνέδριο καταλήγει σε μια απόφαση όπου συνδέει το φασισμό με τη βασική τακτική τότε του κομμουνιστικού κινήματος, το ενιαίο μέτωπο. Στο 5ο συνέδριο, το 1924, τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο. Ο Ζινόβιεφ που έδειξε να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα αυτού του φαινομένου, εισάγει στην πραγματικότητα τη θεωρία του σοσιαλφασισμού. Το σχήμα του σοσιαλφασισμού, για να είμαστε πιο ακριβεί. Με βάση αυτό το σχήμα του σοσιαλφασισμού, η σοσιαλδημοκρατία και οι φασίστε, ούτε λίγο ούτε πολύ, θεωρούνταν πλευρέ του ίδιου πράγματο. Δηλαδή, θεωρούνταν εκφράσει του αστικού συστήματο, που ω ένα βαθμό βεβαίω είναι, αλλά τσουβαλιάζονταν με ένα απαράδεκτο τρόπο. Ε, και αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Η σοσιαλδημοκρατία λέγανε ότι έχει μετατραπεί σε, ε, στη φασιστική πτέρυγα του, του, του αστικού κόσμου. Στις αιτιάσεις του Ζινόβιεφ απάντησαν τότε στο συνέδριο ο Κολάροφ και η Τσέτκιν, ήταν στον αντίποδα αυτών των αντιλήψεων, ο Στάλιν λίγο αργότερα το 1924 υποστηρίζει και αυτός το σχήμα του σεσέλφασισμού και τέλος βγαίνει ένα πρόγραμμα σε αυτό το συνέδριο που είναι λίγο αντιφατικό. Στο έκτο συνέδριο το 1928 παραμένει η ίδια κατάσταση, δηλαδή υιοθετείται πάλι αυτό το σχήμα του σεσέλφασισμού και το 1935 γίνεται η μεγάλη στροφή με το 7ο συνέδριο, που είναι και το τελευταίο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Εδώ επειδή κατσαδιάσαμε τον Στάλιν πριν, που εισήγαγε ή στήριξε, εν πάση περιπτώσει, τη θεωρία του αλφασισμού, πρέπει να πούμε ότι στο 7ο Συνέδριο έχει κάνει στροφή, καταλαβαίνει ότι ο φασισμό είναι ένα κίνδυνο πρώτων πυλών και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντιφασιστικό από όλε τι δυνάμει που έχουν αντιφασιστική, ε, αντιφασιστικό προσανατολισμό. Βεβαίω πρέπει να πούμε ότι παίξαν μεγάλο ρόλο, σημαντικό ρόλο, τα γράμματα που έστειλε ο φασισμο ειναι ενα κινδυνο πρωτων πυλων και αντιλαμβανεται οτι πρεπει να δημιουργηθει ενα μετωπο αντιφασιστικο απο ολε τι δυναμει που εχουν αντιφασιστικο προσανατολισμο βεβαιω πρεπει να πουμε οτι παίξανε μεγαλο ρολο σημαντικο ρολο τα γραμματα που εστειλε ο δημητροφ ε, στο Στάλιν όπου επισημαίνει το λανθασμένο της τακτικής ε, των ε, κομμουνιστικών κομμάτων εκείνης της εποχής και γίνεται η στροφή. Να σας, ε, για να μην το αποδώσω με δικά μου λόγια, να πούμε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία που έχουν να κάνουν με το 7ο Συνέδριο. Καταρχάς, είχε προηγηθεί η 13η Ολομέλεια της Κομμουνιστικής Διεθνούς, όπου εισήχθη ένας νέος ορισμός για το φασισμό, ο οποίος έλεγε το εξής θεωρούσε ότι ο φασισμός είναι η πιο ανοιχτή τρομοκρατική δικτατορία των πιο αντιδραστικών, των πιο υπεριαλιστικών στοιχείων του χρηματιστικού κεφαλαίου. Και έλεγε χαρακτηριστικά ο Δημητρόφ στην εισήγησή του για τον φασισμό, στο 7ο συνέδριο, τα εξή. Ο ερεχομός του φασισμού στην εξουσία δεν είναι μια απλή αντικατάσταση μιας αστικής κυβέρνησης από μια άλλη. Είναι η αλλαγή της μορφής διακυβέρνησης τη ταξική κυριαρχία τη αστική τάξη, τη αστική δημοκρατία, με μια άλλη μορφή. Την ανοιχτή τρομοκρατική δικτατορία. Το να παραβλέπουμε αυτή τη διαφορά είναι σοβαρό λάθο. Θα εμπόδιζε το επαναστατικό προλεταριάτο να κινητοποιήσει τα πλατιά στρώματα των εργαζομένων στην πόλη και στην Ήπεθρο, στον αγώνα ενάντια στην απειλή τη αρπαγή εξουσία από του φασίστε, καθώ και στην εκμετάλλευση των αντιθέσεων που υπάρχουν μέσα στο στρατόπεδο τη ίδια τη αστική τάξη. Οπότε πλέον η προσέγγιση αλλάζει και έχουμε μια στροφή 180 μοιρών. Πώς παρουσιάστηκε όμως, πώς παρουσιάστηκε ο φασισμός, ε, πώς αυτοπαρουσιάστηκε. Βασικοί του άξονες στα γραπτά, του, του, του τα, στα γρατά των ε, είναι η φιλετική ανισότητα, η ανάγκη απόκτησης του ζωτικού χώρου, το έχουμε πει ήδη, ο αρχηγισμός, η παντοδυναμία της κρατικής μηχανής, εδώ έχουμε τη θεωρία του ολοκληρωτικού κράτους, τον ο αντικομουνισμός και η κατάργηση κάθε αστικοδημοκρατικής ελευθερίας. Κατάργηση εκλογών, κατάργηση συνδικαλιστικής δράσης, κατάργηση της δράσης των κομμάτων κτλ. Ο Μπενίτο Μουσολίνη, σε έναν ορισμό που διατύπωσε για τον φασισμό, υποστήριζε πως είναι μια έννοια πνευματική, και απορρέει από τη γενική αντίδραση τούτου του αιώνα στον ληστικό θετικισμό του 19ου αιώνα. Ο φασίστα, έλεγε ο Μουσολίνη, αντιλαμβάνεται τη ζωή σαν κάτι σοβαρό, λιτό και θρησκευτικό. Ο φασίστα περιφρονεί την εύκολη ζωή. Η φασιστική αντίληψη για τη ζωή είναι αντιατομιστική και υπογραμμίζει τη σημασία του κράτου, αποδέχεται το άτομο στα βαθμό που το συμφέροντά του συμπίπτουν με εκείνα του κράτου, το οποίο αντιπροσωπεύει τη συνείδηση και την καθολική βούληση του ανθρώπου ω ιστορική οντότητα. Αλλά νομίζω ο πιο καλό είναι ο Γκέμπελ. Σε, σε, μια μπροσούρα που έγραψε, που λέγεται Ερωτήσει και Απαντήσει για τον Εθνικό Σοσιαλισμό, που είναι εκλαϊκευτική, λέει τα εξή. Υποβάλλει, κάνει το εξή προπαγανδιστικό κόλπο που είναι πολύ καλό κατά τη γνώμη μου. Συγγνώμη, γιατί ξεράθηκα. Υποβάλλει ερωτήσεις υπό τη μορφή συνήγορ του διαβόλου και ο ίδιος απαντάει μετά. Λέει λοιπόν σε μία ερώτηση. Ή ένα σχόλιο, όπως περίπτωση. Ναι, δηλαδή υποτίθεται τώρα ότι κάποιο άλλο του λέει. Έχετε γίνει ένα κόμμα που υποστηρίζει την ταξική πάλι. Ονομαστήκατε εργατικό κόμμα. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ονομαστήκατε σοσιαλιστέ. Αυτό ήταν το δεύτερο. Τώρα μιλά για μεσοαστικό κράτο. Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο βήμα. Έχει, τίποτα... Έχει μείνει πια τίποτα που να σα ξεχωρίζει από του μαρξιστές τον ρωτάει κάποιο. Και απαντάει, πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα πιο υποκριτικό από ένα καλοταϊσμένο αστό που διαμαρτύρεται εναντίον της εργατικής ιδέας της ταξικής πάλης. Έβγαλε στο χειμώνα μέσα στις ανέσεις και τη θαλπορή. Η όλη υπαρξή η σου προβοκάρει την ταξική πάλη. Ποιο σου δίνει το δικαίωμα να παίρνει αέρα, να φουσκώνουν τα μυαλά σου με την έπαρση ότι έχει ευθύνη απέναντι στο έθνο εναντίον τη πάλι εργατική τάξη. Επί, επί, σχεδόν 60 χρόνια το μεσοαστικό κράτος έκανε και τίποτα άλλο παρεκτός να αποτελεί ένα κράτος που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα μιας και μόνο Δεν πλήρωσε στο τίμημα αυτό το Νοέμβριο του 2018. Εσείς οι καλοταϊσμένοι πολίτες δεν τρέπεστε να αντιτίθεστε στην πάλη της υποσυτιζόμενης, ροζιασμένης, άνεργης, πεινασμένη εργατική τάξης, λέει ο Γκέμπελς. Και λέει λίγο πιο κάτω. Ναι, λεγόμαστε σοσιαλιστέ. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Το δεύτερο βήμα για να ξεφύγουμε από το μεσοαστικό κράτο. Λεγόμαστε σοσιαλιστέ. Η σύνδεξη διαμαρτυρία για την απάτη περί κοινωνική ευαισθησία τη μεσοαστική τάξη. Δεν θέλουμε οίκτο. Δεν θέλουμε κοινωνική ευαισθησία. Δεν δίνουμε δεκάρα για αυτό που αποκαλείται νομοθεσία κοινωνική πρόνοια. Αυτοί οι νόμοι δεν αρκούν καλά-καλά ούτε για να επιβιώσουμε. Εμεί θέλουμε τα δικαιώματά μα που μα ορίζει η φύση και ο νόμο. Και θα κλείσουμε αντί επιλόγου με μια μικρή ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία αυτή αφορά την Ουκρανία το 1942. Ε, προσπάθησα, υπάρχει σε βιβλίο, προσπάθησα να της κάνω μια περίληψη, οπότε θα σας τη διαβάσω από την περίληψη. Το 1942 η Ουκρανία έχει καταληφθεί από τους Ναζί. Η στρατιωτική διοίκηση των Ναζί, προκειμένου να αποδείξει την υποτιθέμενη υπεροχή της Άριας Φυλής, και για να ορθώσει να ανορθώσει το ηθικό των Γερμανών στρατιωτών, μαζεύει του παίκτε τη δυναμό Κιέβου έτσι ώστε να διαξαχθεί ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα σε αυτού και σε ομάδα επιλέκτων στρατιωτών του Γερμανικού στρατού. Στον πρώτο αγώνα οι Γερμανοί χάνουν με σκορ 5-1. Έτσι προγραμματίζεται αγώνα ρεβάν. Διετητή του αγώνα ορίζεται ένα αξιωματικό των Ισέ. Οι Γερμανοί λένε στου Ουκρανού ότι κατά την έναρξη του αγώνα πρέπει να χαιρετήσουν φασιστικά. Κάτι που αρνούνται οι τελευταίοι. Μετά την ανάκριση του ναζιστικού ύμνου, οι παίκτε τη Δυναμό έσφιξαν τι γροθιές τους, σήκωσαν το χέρι τους και μετά το έφεραν στην καρδιά του και φώναξαν το χαιρετισμό του κόκκινου στρατού. Φίτσκαλτ Ούρα, δηλαδή, Πάμε δυνατά. Η διαιτησία υπερβαίνει τα όρια του γελίου, αφού σε κάθε επαφή του οι Γερμανοί στρατιώτε σχεδόν ξυλοκοπούν του Ουκρανού. Στο ημίχρονο, οι Γερμανοί χάνουν και ο αρμόδιο Γερμανό επισκέπτεται τα αποδητήρα των Ουκρανών. Το μήνυμα είναι σαφέ. Ή μα δίνετε τον αγώνα, ή δεν σα αγκαιόμαστε για τίποτα. Όσο μιλάει, οι Ουκρανοί ποδοσφαιριστέ είναι επιδεικτικά αδιάφοροι. Στο δεύτερο ημίχρονο, και ενώ το σκορ είναι 5-3 υπέρ των Ουκρανών, ο Κλιμένκο, ένα κεντρό, παίρνει την μπάλα. Κεντρό, όχι στι πολιτικέ απόψει. <ΣΣΣ> <ΣΣ> παίρνει την μπάλα κατεβαίνει αλλάζοντα με απίστευτη ταχύτητα πάση με τους του συμπέκτε του προ τη γερμανική περιοχή και εκεί εξευτελίζει ολόκληρη την ομάδα επιλέκτων τη Βέρμαχτ. Ο Κλιμένκο περνά με τρίπλε πέντε, πέντε παίκτε τη γερμανική άμυνα και βρίσκεται τέτα τέτ με τον γερμανό τερματοφύλακα. Κάνει μία-δύο προσποιήσει. Ο τερματοφύλακα πέφτει αριστερά και ο κρανό τον περνάει από δεξιά. Όμω δεν σου προ το άδειο τέρμα, κάνει μια στροφή και ξαναπερνάει άλλη μια φορά τον τερματοφύλακα, ο οποίο ζαλίζεται και πέφτει κάτω. Ο Κλιμένκο φτάνει στη γραμμή του άδειου τέρματο, χαμογελάει, γυρίζει την πλάτη του και σουτάρει επιδεικτικά με δύναμη προ το κέντρο του γηπέδου. Ο Γερμανό διαιτητή, έξαλλο, σφυρίζει τη λήξη του αγώνα στο 85. Οι Γερμανοί επίσημοι αφρίζουν από το κακό του και αποχωρούν αμέσω. Οι Ουκρανοί, σαν μικρά παιδιά, αγκαλιάζονται και κλαίνουν στο κέντρο του γηπέδου. Έξω από το γήπεδο, Ουκρανοί πολίτε παραλυρούν, ουρλιάζουν από χαρά, ζητοκραυγάζουν. Οι Γερμανοί του αποθούν με λικόσκυλα. Τι επόμενε ημέρε, οι περισσότεροι από του παίκτε τη Δυναμό συλλαμβάνονται, βασανίζονται και εκτελούνται. Η ιστορία έγραψε με χρυσά γράμματα τον ορισμό αυτών των πατριωτών που δεν υπολόγισαν τη ζωή του, αλλά αυτό που προέταξαν ήταν η αξιοπρέπειά του και το να δώσουν ένα μήνυμα απαράμιλη αντίσταση στον Ουκρανικό και όχι μόνο λαό. Τρούσεβιτ, Σβυριντόφσκι, Κορότχιχ, Κλιμένκο, Τιούτσεφ, Πιούτιστιν, Κουσμένκο, Χοτσαρένκο, Μπαλάκιν, Σουκάρεφ, Μέλνικ. Αυτοί ήταν οι ήρωες του Σοβιετικού λαού. Ευχαριστώ.